σας παιδάκια μου και πάλι. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον πίνακα, τον οποίο είχαμε ξεκινήσει στο προηγούμενο μας βίντεο, στον οποίο πίνακα θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε τα κουτάκια αυτά τα οποία τα έχουμε αφήσει μόνο τους, τα καημένα και παραπονιούνται, για να δούμε λοιπόν τι θα έχουμε να συμπληρώσουμε. Στην ισόχρονη μεταβολή. Κινείται το έμβολο, ρε παιδιά, στην ισόχρονη μεταβολή? Όχι βέβαια, δεν κινείται. Άρα λοιπόν τι έργο παράγεται αφού το έμβολο δεν κινείται καθόλου? Το έργο είναι W=0. Δεν έχει έργο αυτή. Λοιπόν, μετά πάμε στην ισοβαρή. Στην ισοβαρή, παιδιά μου, έχουμε δει ήδη ότι το έργο της είναι W=P/ΔΒ. Βέβαια, έχει κι άλλο ένα τυπάκι του έργου, τον ΝΡΔΤ. Άλλος ένας τύπος, ο οποίος είναι καλός γιατί βγαίνει από την καταστατική. Το ΠΒ δεν κάνει ΝΡΤ, το ΠΔΒ κάνει ΝΡΔΤ. Κολπάκι είναι αυτό, έτσι, καταγράψτε το. Τυπικά είναι ΠΔΒ. Λοιπόν, τώρα πάμε στην ισόθερμη. Λοιπόν, παιδιά μου, η ισόθερμη, αν θυμάστε λοιπόν, αφού η ισόθερμη είναι κάπως έτσι, αφού η ισόθερμη είναι έτσι, το έργο της, αν γίνει μια μεταβολή από όγκο V1 σε όγκο V2, αν γίνει λοιπόν αυτή η μεταβολή, το έργο της, παιδάκια μου, θα είναι αυτό εδώ. Αντίστοιχα, η πίεση είναι P1 και P2. Λοιπόν, το έργο της είναι αυτό το μουτζουρωμένο εκεί μέσα που βλέπετε. Πόσο είναι αυτό το έργο? Τώρα λοιπόν αυτό το εμβαδό, παιδιά μου, με τα μαθηματικά τα οποία ξέρετε, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Όμως θα μπορέσουμε να το υπολογίσουμε αν ήμασταν θα μπορούσαμε να το υπολογίσουμε στη γάμα λυκείου με τα ολοκληρώματα. Προς το παρόν παίρνουμε έτοιμο τον τύπο εμείς και ο τύπος μας, παιδιά μου, είναι ο εξής. Είναι ο W=ΝΡΤΑΦ ΛΕΝ, μην τρομάζετε, ΛΕΝ του V2 προς V1. Έτσι. Νι ερ τέλει εδώ, επιλογάριθμος του τελικού όγκου προς τον αρχικό. Λοιπόν, τώρα ο λογαριθμός. Παιδιά μου, λογαριθμούς, πιθανότατα ακόμα αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, να μην τους έχετε κάνει. Αν τον βλέπετε, αν τον βλέπετε επαναληπτικά, θα τους έχετε κάνει. Γιατί οι λογαριθμοί είναι προς το τέλος της άλγευρας της β' λυκείου και συνεπώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Μην ανησυχείτε όμως. Όταν λέμε λογαριθμός ενός πηλίκου, ενός αριθμού, είναι μια συνάρτηση κι αυτή. Σαν να λέμε ημίτων. Σαν να λέμε τετραγωνική ρίζα. Έτσι λοιπόν, μην τρομάζετε, γιατί θα σας δίνεται ο λογαριθμός. Αυτό σαν νούμερο θα σας δίνεται. Προς το παρόν λοιπόν, λέμε λογαριθμός του V2 προς V1. Όμως, επειδή τα V2 και V1 είναι αντίστροφα ανάλογα με τα P1 και P2, ο όγκος και η πίεση είναι αντίστροφος ανάλογα στην ισόθερμη, αυτό μπορεί να γραφτεί, άμα θέλετε, και ΝΡΤΕΛΕΝ του P1 προς P2. Ας πάμε τώρα, παιδιά μου, να συμπληρώσουμε και την μεσαία στήλη μας, η οποία μεσαία στήλη μας είναι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, λοιπόν. Σε αυτή τη στήλη έχουμε τα εξής. Ας πάμε σε κάτι εύκολο. Στην ισόθερμη, βρε παιδιά, αλλάζει η θερμοκρασία? Όχι. Αλλάζει λοιπόν η εσωτερική ενέργεια? Όχι βέβαια. Έτσι λοιπόν η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας εδώ είναι 0. Δεν έχει μεταβολή εσωτερικής ενέργειας. Πάμε τώρα λοιπόν στην ισόχωρη. Στην ισόχωρη, παιδιά μου. Εύκολο γι' αυτό. Αφού το W είναι 0 και αφού ο πρώτος θερμοδυναμικός μας λέει ότι το Q είναι δέλτα U συν W και το W είναι 0, τότε το Q θα είναι δέλτα U για την ισόθερμη. Για την ισόχωρη, συγγνώμη. Για την ισόχωρη λοιπόν το Q θα είναι δέλτα U. Έτσι, πόσο να είναι το δέλτα U? Το δέλτα U δεν θα είναι σαν το Q. Άρα το δέλτα U της ισόχωρης, παιδιά μου, είναι πόσο? N σε V δέλτα T. Όσο και το Q της ισόχωρης. Τώρα πάμε στην ισοβαρή. Λοιπόν, στην ισοβαρή, παιδιά μου, έχουμε το εξής θέμα. Ότι πόσο να είναι η μεταβολή της εσωτερικής της ενέργειας, πόσο να μεταβάλλεται άραγε η εσωτερική της ενέργεια. Λοιπόν, εδώ αν θυμάστε, δίναμε μία θερμότητα και έχουμε αύξηση εσωτερικής ενέργειας και παραγωγή έργου. Λοιπόν, στην ισοβαρή, παιδιά μου, η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι όσο αν έχει τον ίδιο τύπο με την ισόχωρη. Δηλαδή, ο τύπος της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας εδώ είναι ίδιος. Γιατί είναι ίδιος όμως, μπορείτε να μου πείτε? Γιατί, ρε παιδιά, το δέλτα U, καταρχάς, σε κάθε μια περίπτωση δεν είναι 3 δεύτερα νι ερ δέλτα τ. Τι λέτε λοιπόν, δεν είναι έτσι? Έτσι δεν το έχουμε μάθει για ένα μονοατομικό αέριο. Και εδώ θα είναι το ίδιο λοιπόν.
Δεν θα είναι και εδώ δέλτα ου ίσον 3 δεύτερα νι ερ δέλτα τ. Αφού λοιπόν και εδώ θα είναι το ίδιο, έτσι λοιπόν και αυτοί με εκείνην θα είναι ίδιες ρε παιδιά. Εν σε βε δέλτα τ η μία, εν σε βε δέλτα τ και άλλη. Λοιπόν προσοχή και μη σας κάνει εντύπωση. Διότι πολλές φορές οι μαθητές λένε ας πούμε, ρε εσύ ισοβαρείς και βάζω σε βε. Στην ισοβαρή βάζω σε πε. Ναι, βάζε σε πε εδώ, όχι εκεί. Έτσι λοιπόν παιδιά μου λέτε, στην ισοβαρή η μεταβολή εσωτερικής ενέργειας έχει ίδιο τύπο με τις ισόχωρες και είναι εν σε βέδελτα τε. Εν σε βέδελτα τε. Και για την ακρίβεια, για μονοατομικό αέριο είναι 3 δεύτερα νιέρ δελτα τε. Τώρα παιδιά μου, μετά από αυτόν τον ωραίο πινακάκο που τα είδαμε όλα αυτά, πάμε να κάνουμε και κάποιο σχόλιο για τις σε πε σε βε, σε πε σε βε, για την γραμμομοριακή ειδική θερμότητα με σταθερή πίεση και με σταθερό όγκο. Εντάξει. Ποια από τις δύο λοιπόν είναι μεγαλύτερη? Αυτό πάμε να σχολιάσουμε. Εντάξει. Η σε πε, η σε βε μάλλον, μας λέει ένα μολ πόση θερμότητα θέλει για να ανέβει κατά ένα βαθμό Κέλβιν. Ενώ η σε πε, με σταθερό όγκο, ενώ η σε πε μας λέει ένα μολ πόση θερμότητα θέλει για να ανέβει η θερμοκρασία του, η κρασία του κατά ένα Κέλβιν, αλλά με σταθερή πίεση. Μόνο που στη μία περίπτωση το αέριο κρατάει σταθερό όγκο, ενώ στην άλλη περίπτωση το έμβολο μετακινείται. Ναι, έχουμε μεταβλητό όγκο. Θα σας πω ένα άλλο παραδειγματάκι με το Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης λοιπόν που λέτε παιδιά μου, πάει ένα Σάββατο λοιπόν και λέει στον παπά του, μπαμπά θέλω να πάω να φάω σουβλάκι. Του λέει ο μπαμπάς του, πόσα θα φας παιδί μου? 2 σουβλάκια. Πάρε 6 ευρώ, του λέει ο μπαμπάς. Το άλλο Σάββατο όμως ο Γιωργάκης ήθελε όχι μόνο να φάει σουβλάκι, ήθελε να πάει και σινεμά. Έτσι λοιπόν λέει, μπαμπά θα φάω σουβλάκια, αλλά θα πάω και σινεμά. Ω, λέει ο πατέρας του, για να δούμε πόσα πρέπει να σου δώσω σήμερα, βρε γιώκα μου. Λοιπόν θα σου δώσω 6 ευρώ για τα 2 σουβλάκια που θα φας, θα σου δώσω κι άλλα 7 ευρώ λοιπόν για το ότι πρέπει να πας και στο σινεμά. Έτσι λοιπόν συνολικά του δίνει 13 ευρώ, δηλαδή του δίνει παραπάνω, γιατί όχι μόνο τρώει, αλλά πάει και σινεμά. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Εδώ τα malls, το ένα mall ζητάει και να μετακινηθεί το έμβολο, ενώ εδώ το ένα mall θέλει απλά να θερμανθεί, απλά να φάει. Είναι σαφές λοιπόν ότι η σε πε είναι μεγαλύτερη από τη σε βε. Γιατί? Θα απαντήσετε ότι στην ισοβαρή έχουμε επιπλέον παραγωγή έργων. Μην ξεχνάτε λοιπόν παιδιά μου, η σε πε είναι πάντα μεγαλύτερη από την σε βε. Στο επόμενο βιντεομάθημα θα πάμε να τις υπολογίσουμε μάλιστα κιόλας, θα υπολογιστεί και η σε πε και η σε βε και θα δούμε ακριβώς πόσο είναι η καθεμία και πόσο διαφέρουν μεταξύ τους. Εμπρός λοιπόν για το επόμενο βιντεομάθημα. Γεια σας!